αυτός που μπορεί να μας πληγώσει, να μας στεναχωρήσει περισσότερο από όλους, είναι αυτός που βρίσκεται κοντά μας. Άνθρωποι με τους οποίους συμβιώνουμε, συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε, είμαστε στην ίδια πολυκατοικία, στον ίδιο χώρο, δεν θα μας πληγώσει ποτέ ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν έχουμε επαφή. Και γι' αυτό εγώ πάντοτε προτείνω να κρατάμε ευγενικές αποστάσεις από τους ανθρώπους. Το κάνω και ο ίδιος. Δηλαδή, είμαστε πάντοτε ευγενικοί, αλλά δεν έχουμε πολλά μαζί τους, ιδιαίτερα σε συναισθηματικό επίπεδο. Όσο περισσότερο νιώθω, αισθάνομαι δεμένος με έναν άνθρωπο, αυτή η συναισθηματική προσκόλληση, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και εξάρτηση, δημιουργεί προβλήματα. Η συναισθηματική εξάρτηση θα φέρει σίγουρα κάποιο πρόβλημα. Ενώ εάν σε ένα βιωματικό επίπεδο κρατάω μία απόσταση ψυχοσυναισθηματική, εάν αισθάνομαι μακριά σε ένα βιωματικό επίπεδο από τον άλλον, τότε δεν θα μπορέσει να με πληγώσει. Ο άλλος με πληγώνει στο βαθμό που είμαι ανοιχτός απέναντί του. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άλλος δεν έχει πρόθεση να μας βλάψει. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει καμία κακία. Και γι' αυτό, αν ρωτήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο, ποτέ δεν θα σου πει ότι είμαι κακός. Μόνο στην περίπτωση που θέλει να ταπεινοσχημήσει, να παραστήσει δηλαδή τον ταπεινό, μπορεί να σου πει ότι είμαι κακός άνθρωπος, δεν είμαι σωστός κλπ. Στην πραγματικότητα, όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Ο λόγος είναι απλός. Έχουμε όντως δίκιο. Δηλαδή, δεν έχουμε κακή πρόθεση ενάντια σε κανένα και υπάρχουν μέσα μας συγκεκριμένοι λόγοι, συνειδητοί και υποσυνείδητοι, οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Η συμπεριφορά μας δεν έχει ποτέ ως στόχο να βλάψει έναν άλλον. Ακόμη και αν συμβεί αυτό, ακόμη και αν θέλουμε να βλάψουμε έναν άλλον, αυτό γίνεται διότι πιστεύουμε ότι οφείλουμε να εκδικηθούμε τον άλλον ή να τον παιδαγωγήσουμε ή να του δώσουμε ένα μάθημα ή να μην γίνουμε θύματά του. Εάν θα μπορούσαμε όμως να πλησιάσουμε τον εαυτό του, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, εάν θα μπορούσαμε να γίνουμε για λίγο ο εαυτός του, τότε θα καταλαβαίναμε βέβαια ότι καμία κακή πρόθεση δεν έχει. Δεν είναι εναντίον μας. Απλά δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν μπορεί να μας υποστηρίξει, δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα θέλαμε να είναι, αλλά είναι αυτός που ο ίδιος θέλει να είναι. Δηλαδή κάτι που δεν αρέσει σε μας, διότι δεν έχει διάθεση και δυνατότητα να συντονιστεί μαζί μας και να ικανοποιήσει δικές μας ανάγκες. Σε περιπτώσεις που νιώθουμε ότι είμαστε προδομένοι, ότι ο άλλος μας εξαπάτησε, μαρτύρησε σε άλλους κάποια μυστικά, ενώ εμείς τον εμπιστευόμασταν, εκείνος πήγε και μίλησε για δικά μας προσωπικά βιώματα και θέματα, ακόμη και στην περίπτωση αυτή η πρόθεσή του δεν ήταν αρνητική. Διότι εάν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στο κεφάλι του, μέσα στο μυαλό του, μέσα στον ψυχισμό του, θα καταλαβαίναμε ότι αυτό που τον παρόθησε να μιλήσει για μας, να μαρτυρήσει εμάς ή να μας κατακρίνει, να μιλήσει με αρνητικό τρόπο, είναι άγνωστος σε εμάς, αλλά υπάρχει μέσα του ως λόγος, ως κίνητρο. Είπαμε, συνειδητό και ασυνείδητο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση, αλλά ούτε και δυνατότητα να μπαίνουμε μέσα στα κεφάλια των άλλων για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, γιατί λένε αυτό που λένε, ποια είναι τα δικά τους κίνητρα, ποιοι είναι οι δικοί τους στόχοι, αν πραγματικά θέλουν να μας βλάψουν ή όχι. Δεν κάνουμε μελέτη του άλλου, δεν διερευνούμε τον εαυτό του άλλου, ούτε και έχουμε ενσυναίσθηση. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να μπούμε στη θέση του άλλου. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε τον άλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να νιώθουμε καλά. Στο βαθμό όμως που εμείς θέλουμε να νιώθουμε καλά, και καλά σημαίνει να είμαστε και ασφαλείς και να δεχόμαστε θετικές συμπεριφορές από τους άλλους, θα είμαστε πάντοτε διαμαρτυρόμενοι. Διότι είπαμε, είτε μας φέρονται επιθετικά, είτε αμφιβάλλουν για μας, ή μας αμφισβητούν, ή μας φέρονται με άσχημο τρόπο, ή δεν μας καταλαβαίνουν, ή αδιαφορούν, ή δεν νοιάζονται για τα προβλήματά μας. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, συμβαίνει για κάποιον συγκεκριμένο λόγο, τον οποίο δεν έχουμε καμία διάθεση να καταλάβουμε. Εάν θα θέλαμε να καταλάβουμε γιατί ο άλλος πήγε και μίλησε σε ένα τρίτο πρόσωπο για μας,
ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που το έκανε, κάτω από ποιες συγκεκριμένες συνθήκες εκείνος εξωτερήκευσε και μίλησε για πράγματα τα οποία αφορούν την ιδιωτική μας ζωή. Γιατί μας φέρθηκε με επιθετικό τρόπο, γιατί δεν μας κατάλαβε, γιατί μας αφισβήτησε, γιατί δεν νοιάστηκε για μας, γιατί δεν μας βοήθησε, γιατί μας φέρθηκε επιθετικά. Πάντα υπάρχει ένας λόγος, το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε και τώρα που το λέω εγώ, νομίζω πως το συνειδητοποιείτε σε ένα λογικό επίπεδο ότι κάπως έτσι θα πρέπει να συμβαίνει. Υπάρχει ένας λόγος. Το να πω ότι ο άλλος είναι κακός, απαράδεκτος, το να τον στιγματίσω με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει απλά ότι ενοχλήθηκα και δεν έχω καμιά δυνατότητα να τον καταλάβω και να μπω στη δική του θέση. Και αν θέλω, δικαιούμαι να το κάνω. Δεν είμαι υποχρεωμένος να μπω στη θέση του άλλου. Απλά, εάν δεν τον καταλάβω, εάν δεν δω την πραγματικότητα μέσα από τα δικά του μάτια, εάν δεν ερμηνεύσω τις δικές του συμπεριφορές μέσα από τα δικά του νοητικά και βιωματικά φίλτρα και πλέγματα, δεν θα μπορέσω να τον καταλάβω. Γιατί είναι επιθετικός? Μερικές φορές ακούω διάφορους ομιλητές και διαβάζω σε κείμενα ότι δεν έχουμε την ευθύνη για όσα μας συμβαίνουν, αλλά έχουμε την ευθύνη για τον τρόπο που θα διαχειριστούμε αυτά που μας συμβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους άλλους. Σημαίνει ότι και οι άλλοι επιλέγουν κάθε φορά με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν αντικειμενικές συνθήκες που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πώς διαχειρίζονται την πραγματικότητα? Αυτό, κατά τη δική μου αντίληψη και γνώμη, είναι μύθος. Στην πραγματικότητα ο άλλος δεν επιλέγει το πώς θα συμπεριφερθεί. Δεν κάνει μια συνειδητή επιλογή. Αλλά ολόκληρο το είναι του, το βάθος της ύπαρξής του, τον οδηγεί σε μια συμπεριφορά, την οποία πολλές φορές δεν τη συνειδητοποιεί. Δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Συμβαίνει κάτι, αντιδρά, δεν γνωρίζει γιατί αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε. Η αντίδρασή του είναι αυθόρμητη. Βέβαια, κάθε συμπεριφορά και κάθε αντίδραση προϋποθέτει ολόκληρη την ιστορία της ζωής του, την προσωπικότητά του, την ιδιοσυγκρασία του, τις σχέσεις που έχει βιώσει, τα βιώματα δηλαδή μέσα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, όλα αναδύονται και βγαίνουν σε απλές καθημερινές συμπεριφορές. Αλλά ο άλλος δεν το συνειδητοποιεί και λέμε καμιά φορά. Αυτός διαχειρίστηκε αυτή τη δυσκολία με αυτόν τον τρόπο. Ενώ ο άλλος με έναν άλλον. Ο ένας τρόπος μας αρέσει, ο άλλος τρόπος δεν μας αρέσει. Και λέμε μπράβο, αυτός που έκανε αυτό που μας αρέσει αξίζει. Είναι καλύτερος από τον άλλον ο οποίος λειτουργήσε με έναν χειρότερο τρόπο. Αυτό ανήκει στο χώρο της μυθολογίας. Δηλαδή είναι η αδυναμία μας να προσεγγίσουμε πραγματικά και να καταλάβουμε τον άλλον. Διότι θεωρούμε ότι επέλεξε, είχε δηλαδή τη δυνατότητα να διαχειριστεί την αντικσότητα με τον τρόπο που θα ήθελε. Δεν συμβαίνει αυτό, όπως δεν συμβαίνει στη δική μας τη ζωή, όπου συνεχώς διαπιστώνουμε ότι άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε, διαπιστώνουμε ότι αλλιώς θα θέλαμε να συμπεριφερθούμε και αλλιώς συμπεριφερθήκαμε και πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα γιατί το κάναμε αυτό εφόσον δεν το θέλαμε. Έτσι κάνουν και οι άλλοι. Συνεχώς κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα ήθελαν να τα κάνουν. Βέβαια, καμιά φορά κάνουν κάτι που θέλουν να το κάνουν, που το θεωρούν σωστό, που θεωρούν ότι είναι το καλύτερο, που πηγάζει αυθόρμητα από μέσα τους, είναι κάτι πηγαίο και αυτό μας ενοχλεί. Πάλι εμείς θα τους κατακρίνουμε επειδή ενοχληθήκαμε. Και δεν πρόκειται για μια απλή κατάκριση, αλλά θα τους αποθήσουμε κιόλας, θα τους απορρίψουμε, θα τους βγάλουμε από την καρδιά μας και θα αισθανθούμε προδομένοι. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Ότι κάθε φορά που αισθάνομαι προδομένος, σημαίνει ότι δεν πόρεσα να καταλάβω αυτόν που με πρόδωσε. Η προδοσία είναι ερμηνεία και σημαίνει δεν μπόρεσες να μπεις στη θέση του άλλου. Κάθε φορά που νιώθω πως αδικήθηκα, σημαίνει πως δεν έχω τη δυνατότητα να μπω στη θέση του ανθρώπου που με αδίκησε. Κάθε φορά που νιώθω πως κάποιος με πλήγωσε, σημαίνει πως δεν έχω τη δυνατότητα να καταλάβω
το γιατί ο άλλος με πλήγωσε. Εάν βέβαια του αποδίδω αρνητικές προθέσεις. Γιατί το κάνουμε αυτό συνέχεια. Επειδή εγώ ενοχλήθηκα, ο άλλος έχει κακή πρόθεση. Αυτά τα δύο πράγματα δεν έχουν καμία σχέση. Η βίωση της ενόχλησης μέσα μου είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την πρόθεση του άλλου να με ενοχλήσει ή όχι. Ο άλλος είναι ο εαυτός του. Συμπεριφέρεται ελεύθερα. Κάνει αυτό που κάνει. Εγώ ενοχλούμαι. Όσο πιο ευαίσθητος είμαι και ευάλωτος είμαι, τόσο περισσότερο ενοχλούμαι. Και νιώθω ότι ο άλλος επίτηδες το έκανε. Μα δεν το έκανε επίτηδες. Δεν ήθελε να σε βλάψει. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να συνεχίσω να τον κάνω παρέα. Όπως είπαμε και στην αρχή, υπάρχει η δυνατότητα της ευγενικής απόστασης. Μην τον κάνεις παρέα. Έτσι κάνω κι εγώ. Απομακρύνομαι με ευγενικό τρόπο από τους ανθρώπους που αισθάνομαι ότι θα μου προκαλέσουν ενόχληση. Το προκαλέσουν σε εισαγωγικά. Εγώ την βιώνω την ενόχληση. Εάν όμως βιώνω ενόχληση, γιατί να παραμένω κοντά τους. Δεν εξετάζω τα κίνητρα. Δεν ψάχνω να βρω τα πώς και τα γιατί. Λέω, ενοχλήθηκα, έφυγα. Δεν έφυγα επειδή είσαι κακός. Δεν έφυγα επειδή είσαι ενοχλητικός. Δεν έφυγα επειδή εσύ δεν με σέβεσαι. Επειδή χαρακτηρίζεσαι από αρνητικές ιδιότητες. Έφυγα για να προφυλάξω τον εαυτό μου. Αυτό έχω δικαίωμα να το κάνω. Προφυλάσω τον εαυτό μου. Θωρακίζομαι. Έχω άμυνες. Χτίζω άμυνες ώστε να μην πληγώνομαι. Αυτό όμως οφείλεται στη δική μου ευαισθησία και στη δική μου αδυναμία. Δεν σημαίνει ότι εσύ με πούλησες, με πρόδωσες, με μαρτύρησες, με επιτέθηκες, αδιαφόρησες, με έγραψες τα παλιά στα παπούτσια, δεν με νοιάστηκες. Έχεις συγκεκριμένους λόγους για να κάνεις αυτό που κάνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους σου, δεν έχω τη δυνατότητα να μπω στη θέση σου, αλλά σέβομαι την ιδιαιτερότητά σου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καλούμαστε λοιπόν συνεχώς να κάνουμε εξάσκηση, να μάθουμε να δεχόμαστε και να σεβόμαστε τον άλλον για αυτό που είναι και για αυτό που κάνει, χωρίς να το κρίνουμε, χωρίς να το ερμηνεύουμε με τα δικά μας κριτήρια. Εάν μπορούμε να το δούμε με τα δικά του κριτήρια, εάν μάλλον θα μπορούσαμε να το δούμε, γιατί δεν μπορούμε, τότε θα τον καταλαβαίναμε, θα τον συγχωρούσαμε, δηλαδή θα τον αγαπούσαμε. Επειδή όμως πληγωνόμαστε, κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν κρατάμε τις αποστάσεις επειδή φταίει κάποιος, τις κρατάμε για να μην πληγωνόμαστε εμείς. Και λέω, είμαι ευαίσθητος, είμαι ευάλωτος, πληγώνομαι, πονάω, στεναχωριέμαι, αγχώνομαι, νιώθω θύμα ή οτιδήποτε άλλο, μένω ευγενικά μακριά. Όμως δεν αποδίδω αρνητική πρόθεση σε κανένα και αρχίζω να μειούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάνω μια εσωτερική ενδόμηχη μοίηση στην αυτονομία. Λειτουργώ αυτόνομα. Λειτουργώ απομακρυσμένα. Βιωματικά δεν συμμετέχω για να μην πονάω και να μην πληγώνομαι. Κτίζω τις άμυνές μου. Θωρακίζομαι. Αυτό είναι δική μου δουλειά να το κάνω. Το κάνω για μένα. Και δεν χρειάζεται να πω ότι οι άλλοι είναι κακοί, ότι οι άλλοι με εχθρεύονται, ότι οι άλλοι είναι εναντίον μου, ότι δεν θέλουν το καλό μου, ότι δεν με καταλαβαίνουν, ότι είναι οργισμένοι, θυμωμένοι και θέλουν να με βλάψουν. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ουσιαστική σημασία για την προσωπική μου ανάπτυξη, για την προσωπική μου βελτίωση και για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μου. Εάν θέλω να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου, θωρακίζομαι και αμύνομαι, κρατάω αποστάσεις και συνειδητοποιώ και καταλαβαίνω ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μου είναι καλοί. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μου έχουν καλές προθέσεις και εγώ ίδιος δεν είμαι καλύτερος από κανέναν άλλον. Αυτό είναι μια απλή πραγματικότητα. Δέχομαι και σέβομαι τις αδυναμίες μου, δέχομαι και σέβομαι τις αδυναμίες των άλλων, προφυλάσσομαι από τους άλλους και τους αγαπώ κρατώντας τις ευγενικές αποστάσεις. Γιατί δεν τους επιτρέπω να με βλάπτουν, γιατί δεν αφήνω τους άλλους να με πατάνε. Αυτοί δεν θέλουν να με πατήσουν. Πώς εμείς καμιά φορά περπατάμε και πατάμε τα μυρμήγκια. Δεν είχαμε σαν πρόθεση να πατήσουμε μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια βρέθηκαν κάτω, τα πατήσαμε. Αν είχαν λόγο και άποψη, θα μας θεωρούσαν το μεγαλύτερο εχθρό. Σκοτώσαμε εκατοντάδες, ας πούμε, με 1-2 βήματα. Μα δεν είχαμε τέτοια πρόθεση εμείς. Έτσι λοιπόν και απέναντι στους άλλους. Αν αισθανόμαστε ευάλωτοι, ευαίσθητοι, μικροί και λίγοι, τότε είναι πολύ πιθανό να νιώθουμε την επιθετικότητά τους επάνω μας. Εάν δυναμοποιήσουμε τον εαυτό μας, εάν ισχυροποιήσουμε και θωρακίσουμε τον εαυτό μας, θα νιώθουμε αυτονομία.
Κανείς δεν θέλει να μου κάνει κακό. Κανείς δεν είναι εναντίον μου. Όλοι οι άνθρωποι με το δικό τους τρόπο με αγαπούν. Έτσι, είναι μια καλή ερμηνεία. Έτσι το βλέπω, έτσι το ερμηνεύω. Και καλούμε να τους αγαπήσω κι εγώ όλους. Ζώντας την αγάπη, έχω πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και είμαι πιο κοντά στην αλήθεια.